Καλησπέρα από τις προπονητικές εγκαταστάσεις του Ρέντι, εδώ που ξεκινάει σε λίγα λεπτά η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη της πρεμιέρας του στο Champions League, στους ομίλους του Champions League. Αύριο υποδέχεται στις 8 παρα 5 την Tottenham στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ένα μεγάλο μάτς για τον Ολυμπιακό, στο κατάμεστο Γιώργος Καραϊσκάκης, για το οποίο βεβαίως μίλησε ο Πέδρο Μαρτίν στην συνέντευξη τύπου που ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα στο Καραϊσκάκη. Ο προπονητής του Ολυμπιακού παραδέχτηκε βεβαίως ότι η Tottenham είναι το φαβορί, όπως μαζί με την Bayern είναι και το φαβορί, τα φαβορί του ομίλου. Απ' την άλλη όμως υποστήριξε ότι ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα για να κάνει την έκπληξη στον όμιλο και θα τα δώσει όλα αύριο για την νίκη. Άλλωστε παίζουμε πάντα για την νίκη, τόνισε ο Πέδρο Μαρτίνς, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο που έχει ο Ολυμπιακός. Στόχος μας να κάνουμε περήφανο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το υποστήριξε επίσης ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Ενώ ο Σινάμα τόνισε ότι έχει καταλήξει στο βασικό σχήμα με το οποίο θα παρατάξει τον Ολυμπιακό αύριο απέναντι στους Άγγλους. Ο Πέδρο Μαρτίνς επεσήμανε τη σημασία της αμυντικής λειτουργίας του Ολυμπιακού απέναντι στους Άγγλους, την φιναλίστ του περσινού Champions League. Ναι. Γιώργο μου, θα υπάρξουν αλλαγές. Αλλαγές δεν αναμένεται να υπάρχουν σε σχέση με την εντεκάδα που κέρδισε τον Βόλο. Σε σχέση με την εντεκάδα του Βόλου θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, σίγουρα, η πιο πιθανή εντεκάδα, όπως φαίνεται με το ρεπορτάζ που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει να κάνει με τον Σάκα από τον Γκολπό, στην άμυνα τον Ελαμπτελαουή, τον Τσιμίκα, το Σεμέδο, που όλα δείχνουν ότι θα είναι καλά και θα επιστρέψει δυναμικά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε και θα παίξει στο μάτς με την Tottenham. Πολύ σημαντική είδηση, αν όλα πάνε καλά μέχρι τελευταία στιγμή και μπορέσει και παίξει Πορτογάλος. Δίπλα του θα είναι ο Μεριά. Στον άξονα ο Γκιγέρμε με τον Μπουχαλάκη και μπροστά στο Βαλμπουενά, στα δύο άκρα ο Ποντένσε με τον Μασούρα και στην επίθεση φαβορίνο Γκερέρο, outsider ο Ελαραμπή. Αυτή φαίνεται να είναι η βασική εντεκάδα του Ολυμπιακού. Βεβαίως μετά το τέλος της προπόνησης που είναι σε εξέλιξη θα ξέρουμε και την αποστολή των Ερυθρολεύκων, τους παίχτες που θα επιλέξει δηλαδή για να έχει μαζί του ο Πέδρο Μαρτίνς. Να σας πω επίσης ότι ο Μαουρίτσιο Πεκετίνο, ο προπονητής της Tottenham, στη δικιά του συνέντευξη τύπου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό, τόνισε χαρακτηριστικά ότι αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι σε ένα τόσο καυτό γήπεδο όπως το Καραϊσκάκι, σε μια ατμόσφαιρα που, όπως είπε ο Ποκετίνο, λατρεύω γιατί ως Αργεντίνος μου αρέσουν αυτά τα γήπεδα όπως το Καραϊσκάκι, τότε θα υποφέρουμε, είπε ο προπονητής Tottenham, που βεβαίως συνάμα τόνισε ότι σέβεται τον Ολυμπιακό, αλλά θέλει να αποδείξει. Ναι, καλό θα είναι αυτό. Απλά να το συμπληρώσω αυτό που έλεγα, είναι ότι θέλει να δείξει Tottenham ότι δεν βρέθηκε τυχαία πέρσι στον τελικό του Champions League και ότι μπορεί να επαναλάβει μια πολύ καλή πορεία όπως έκανε την περσινή σεζόν. Να σας πω επίσης ότι είναι η τρίτη φορά που ο Ολυμπιακός στην ιστορία του στο Champions League, στις 19η συμμετοχή είναι αυτή που ξεκινάει αύριο, υποδέχεται στην πρεμιέρα των ομίλων φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης. Και τις δύο προηγούμενες φορές ήταν ιδιαίτερα ευχάριστα τα πράγματα για τους Ερυθρόλευκους. Απέναντι στη Λεβερκούζεν με το εντυπωσιακό 6-2, τότε ο Ολυμπιακός έπαιζε στην Ριζούπολη ως έδρα του. Ήταν λίγο πριν πάει στο νέο Καραϊσκάκι. Μικρό κορίτσι. Και βεβαίως το Καραϊσκάκι επί της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2. Ήταν το 2003 το συγκεκριμένο μάτς με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο καινούριο Καραϊσκάκι. Τώρα έρχεται η Tottenham ως φιναλίστ στο Καραϊσκάκι σε πρεμιέρα κόντρα στον Ολυμπιακό, με την ελπίδα βέβαια για τους Ερυθρόλευκους να ξεκινήσει ιδανικά απέναντι σε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, ένα πολύ δύσκολο βράδυ όπως και να έχει για τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε συνηθίσει να παίζει 8 παρα 5. Ξαναλέω, 8 παρα 5 αύριο στο Γιώργος Καραϊσκάκης, στο κατάμεστο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός με την Tottenham. Εδώ νωρίτερα, στις 3 η ώρα, στο προπονητικό κέντρο στο Ρέντι, η K19 του Ολυμπιακού θα μπει στο Champions League των νέων απέναντι στην Tottenham. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.